Ήταν πατέρα σα ο. Ήταν μπαμπός μου. Ο βοσκός που χάθηκε. Ναι. Εγώ μου ειδοποίησαν τα αδέρφια μου 10 η ώρα, αλλά ο αδερφός μου, επειδή μένει απέναντι από το συνδρομικό γραμμό, έφτασε εκεί ακριβώς την ώρα που έγινε. Και εμπόδισε και λίγο και τα παιδιά του για να πάνε να τον δουν. Γιατί έσπασε και είχε και ζωντανά πρόβατα. Από ό,τι γνωρίζω, ήταν τραγικός ο θάνατος που βρήκε ο πατέρας. Ήταν πολύ τραγικός. Ένας άνθρωπος 85 ετών, φαντάζομαι ήταν έτσι και γεροδεμένος για να μπορεί μέχρι αυτή την ηλικία να εργάζεται. Πάρα πολύ. Ανέβαινε τα βουνά. Δεν καταλάβαινε πώς. Εμείς νέοι δεν μπορούσαμε να ανέβουμε. Το μαντρί που είχε ήταν δίπλα στο σημείο του τροχαίου. Ναι. Είναι κάτι που συνήθιζε να κάνει, να περνάει τα ζώα από εκείνο το σημείο. Ήξερε τα δρομολόγια απ' έτσι. Ήξερε δηλαδή κάθε πότε περνάει το τρένο από τη συγκεκριμένη περιοχή. Βέβαια ήξερε. Άρα είναι λίγο δύσκολο να μπερδεύτηκε με την ώρα. Όταν ήρθα, εγώ έφτασα 2,5 ώρα το βράδυ, γιατί από Βόλο να έρθει κάτω. Να πάρει λίγο αργότερα που θα είναι, τα αδέρφια, γιατί τώρα πήγαν να είναι κατάθεση. Έχουν κλειθεί για κατάθεση όλοι. Γιατί είμαστε εξαδέρφια μας. Η μητέρα σας σε τι κατάσταση είναι, φαντάζομαι. Δεν, τι να σας πω τώρα. Ήταν, πόσα χρόνια ήταν παντρεμένη? 50 χρόνια κοντεύουμε. Ο παππούς σας είχε πάει κάποια βόλτα τα ζώα στην περιοχή. Ναι. Συνήθιζε να τα περνάει από το συγκεκριμένο σημείο. Δεν τα πέρναγε, αλλά έχει δίπλα και ένα μαντρί. Είναι πιθανό δηλαδή κάποια από τα ζώα από το κοπάδι να ξέφυγαν και να μπήκαν στις γραμμές του τρένου και να πήγε ο παππούς σας να τα βγάλει και έτσι να έχασε τη ζωή του. Λογικά, ναι. Υπάρχουν αυτά τα κρίσιμα 45 λεπτά της καθυστέρησης του τρένου που ο ένας άνθρωπος που είναι σε ένα χωριό, που είναι στο κοπάδι του και ξέρει τι ώρα περνούν τα τρένα, μπορεί να έκανε και αυτό το μπέρδεμα. Εμείς δεν έχουμε ιδέα τι ακριβώς έχει συμβεί και πώς. Είπαμε η τροχέα Λαμίας, Λιβαδιά, συγγνώμη, είναι υπεύθυνη γι' αυτό. Οπότε εμείς βάζουμε μια ανωτελεία σήμερα. Για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε. Όμως, Δημήτρη μου, όπως το είπα και από την αρχή,